Hollywood. Ένας χώρος γεμάτος φώτα, χειροκρότημα, λεφτά, γκόμενες... Όχι, sorry. Hollywood. Ένας χώρος γεμάτος φώτα, χειροκρότημα, λεφτά, επιτυχίες, αλλά και πολλές αποτυχίες, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο. Θα δούμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξύπνησαν μία μέρα με μια σούπερ ιδέα στο μυαλό τους, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν, γιατί τα αποτελέσματα δεν τους δικαίωσαν ποτέ. Πασίγνωστα blockbusters ή ταινίες με πολύ γνωστούς ηθοποιούς, που όχι μόνο δεν έβγαλαν τα λεφτά τους, αλλά έβαλαν μέσα και πολλά εκατομμύρια τους δημιουργούς τους. Είστε έτοιμοι λοιπόν για λίγο κουτσομπολιό? Κουφαλίτσες. Φύγαμε! Το να φτιάξεις μια ταινία δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αντιθέτως, χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ δουλειά από πάρα πολλά άτομα. Άτομα που πληρώνονται και πληρώνονται και αδρά κιόλας για αυτό που κάνουν. Οπότε αυτό κάνει το filmmaking ένα πολύ ακριβό άθλημα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα κάποιος τώρα θα σκεφτόταν ότι εφόσον παίζονται τόσα λεφτά σε ένα τέτοιο project, όλοι θα ήταν πολύ προσεκτικοί με αυτό. Σωστά! Λάθος! Σιγά μωρέ, με τρόμαξες. Συγγνώμη. Το Hollywood Guys είναι σαν ένα επιπόλαιο μικρό παιδάκι που ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το κάνει. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια ολόκληρη λίστα από ταινίες που στην αρχή φαινόντουσαν σούπερ ιδέες και νόμιζαν ότι θα βγάλουν σίγουρα τα λεφτά τους, όμως στην πραγματικότητα οι δημιουργοί τους ή αυτοί που επένδυσαν σε αυτές ακόμα κλαίνε τα λεφτά τους. Να πούμε εδώ πως σήμερα για κάθε ταινία θα κοιτάμε τρία πράγματα. Πρώτον είναι το budget που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τη δημιουργία της ταινίας. Δεύτερον είναι το καθαρό κέρδος που αντιστοιχεί στο ποσό που ήρθε στα ταμεία από την προβολή της. Και τρίτον τις απώλειες που είναι τα λεφτά που χάθηκαν τελικά. Πόσο είναι το budget του καναλιού, είπαμε? Πολύ ωραία αυτά που φοράς, ε. Α, ευχαριστώ. Τίποτα. Νούμερο 1, Hellboy του 2019. Και ποιος δεν θυμάται τις δύο πολύ διασκεδαστικές ταινίες του 2004 και του 2008, Hellboy και Hellboy 2, με τους Guillermo del Toro στην σκηνοθεσία και τον Ron Perlman στο πρωταγωνιστικό ρόλο να δίνουν ρέστα. Αυτήν ακριβώς λοιπόν την επιτυχία ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτοί που σκέφτηκαν το reboot του Κόκκινου Διαβόλου. Όμως ενώ αρχικά όλα φαινόντουσαν ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα, την κατέστρεψαν εντελώς όταν αποφάσισαν πως δεν θα χρησιμοποιήσουν κανέναν από τα δύο πολύ επιτυχημένα παλιά project. Προσπάθησαν βέβαια να ξεγελάσουν το κοινό με την επιλογή στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πολύ γνωστού από το Stranger Things David Harbour, όμως παιδιά το Hellboy του 2019 βρώμαγε από μακριά ξεπέτα και προχειροδουλειά. Το αποτέλεσμα παιδιά, το Hellboy του 2019 η δημιουργία του στήχησε 50 εκατομμύρια ολόκληρα δολάρια, όμως η ταινία από την προβολή της έβγαλε μόλις 10 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε οι απώλειες ήταν 40 εκατομμύρια ολόκληρα δολάρια. Νούμερο 2. Teenage Ninja Mutant... Τι τίτλος είναι αυτός, μωρέ! Νούμερο 2. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Λογικά το εξώφυλλο της ταινίας πρέπει να βγει και μόνο σε αφίσα, για να χωράει ο τίτλος. Το sequel της πολύ επιτυχημένης πρώτης ταινίας φάνταζε στα μάτια και στο μυαλό όλων μια σίγουρη επιτυχία. Αν σκεφτεί κανείς πως η πρώτη ταινία έβγαλε 493 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Paramount Pictures λοιπόν και δύο κινέζικες εταιρείες χώνουν χρήμα αξίας 135 εκατομμυρίων ευρώ στο sequel της ταινίας και περιμένουν πως μετά την προβολή της θα κολυμπάνε στο χρήμα. Αμέλα όμως που κανείς δεν τρελάθηκε με την πρώτη ταινία, και εάν η πρώτη ταινία ξεγέλασε το κοινό και πήγε να τη δει λόγω της νοσταλγίας, η δεύτερη ταινία είχε μπροστά της, είχε απέναντί της μάλλον, ένα υποψιασμένο κοινό που δεν ήθελε να φάει για δεύτερη φορά κουτόχορτο. Αποτέλεσμα, και εδώ θα βάλουμε το budget χωρίς να υπολογίσουμε τα έξοδα και τις διαφημίσεις της ταινίας, 135 εκατομμύρια δολάρια όπως είπαμε και πριν ήταν το budget της ταινίας, η ταινία έβγαλε μόλις 55 εκατομμύρια ευρώ από την προβολή της, οπότε οι απώλειες ήταν 80 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. Well done, Turtles. Νούμερο 3, Gemini Man. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ο Will Smith είναι σαν την Pepsi. Όλοι την γνωρίζουν,
όλοι έχουν πιει μία φορά στη ζωή τους, δεν τους αρέσει και τόσο, αλλά δεν τη συχαίνονται κιόλας, δεν τη ζητάνε, αλλά άμα είχες μία μπροστά σου, θα την έπινες. Αχ, στην υγειά σου. Φέρε και εμένα λίγο, ρε. Δουλειά εσύ! Ποιος είναι το αφεντικό εδώ? Το Gemini Man, παιδιά, η αλήθεια είναι πως όταν βγήκε το 2019, οι προσδοκίες όλων για αυτό ήταν μεγάλες. Και ποτέ προσωπικά δηλαδή δεν κατάλαβα τον λόγο. Ακόμα θυμάμαι, παιδιά, το τρέιλερ που έπαιζε στον κινηματογράφο πριν από την προβολή του Endgame και έμοιαζε σαν να είναι από ταινία φτιαγμένη από φαν στο YouTube. Μη σας πω ότι αυτές οι ταινίες είναι πολύ καλύτερες. Παρ' όλα αυτά, η ταινία πρωτοτύπησε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και αυτός είναι ότι γυρίστηκε σε ποιότητα 120fps 4K 3D. Βέβαια, κανείς τους δεν σκέφτηκε πως κανένας κινηματογράφος στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως δεν είχε τη δυνατότητα να προβάλλει την ταινία σε αυτήν την ποιότητα. Μπράβο, παιδιά! Αν υπήρχε Όσκαρ χαζομάρας, το είχατε σίγουρα στο τσεπάκι σας. Όμως μην γελιόμαστε, παιδιά, εάν η ταινία ήταν καλή τελικά στο σύνολό της, κανέναν δεν θα χάλαγε το ότι αντί να τη δει 4K θα την έβλεπε 2K ή 1080p. Αντιθέτως, η ταινία ήταν ένα χάλι μαύρο. Το αποτέλεσμα, παιδιά. Το budget του Gemini Man ήταν 139 εκατομμύρια δολάρια και από τις προβολές του έφερε στα ταμεία του μόλις 64 δολάρια. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είχε απώλειες 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή 75 εκατομμύρια δολάρια που πετάχτηκαν στα 120fps 4K σκουπίδια. Νούμερο 4. Black Hat. Όταν είσαι στο 2015 και έχει σαν πρωταγωνιστή τον Chris Hemsworth, ο οποίος είναι και στα φόρτε του από τις ταινίες Thor, η επιτυχία νομίζεις πως είναι σίγουρη. Όμως το Black Hat, εκτός από το ότι ήταν κακή ταινία, είχε και την ατυχία να ντεμπουτάρει απέναντι στην απρόσμενα επιτυχημένη ταινία American Sniper. Με αποτέλεσμα, μετά από 2 εβδομάδες προβολών, το Black Hat να έχει φέρει πίσω στα ταμεία μόλις 7,7 εκατομμύρια δολάρια και γι' αυτό αποσύρεται από 2.500 σινεμά. Αποτέλεσμα. Budget 97,5 εκατομμύρια δολάρια. Καθαρά κέρδη μόλις 27,5 εκατομμύρια δολάρια, όπου αυτό σημαίνει απώλειες ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Ζαλίστηκα. Νούμερο 5. Deepwater Horizon. Ο cosplay Matt Damon, παιδιά, Mark Wahlberg, πρωταγωνιστή στη ταινία του 2016 και είναι η μοναδική ταινία αυτής της λίστας που είναι actual καλή ταινία. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι το Deepwater Horizon δεν άξιζε αυτή την πορεία, αφού οι κριτικές από κριτικούς αλλά και από κοινό ήταν στην πλειοψηφία τους καλές. Οι λόγοι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπεύθυνοι για την οικονομική αποτυχία της είναι τρεις. Πρώτον, το πολύ μεγάλο budget που δαπανήθηκε για τη δημιουργία της ταινίας. Δεύτερον, η ταυτόχρονη προβολή της με την ταινία Sally που ακολούθησε την αντίθετη οικονομική πορεία. Και τρίτον, το χαμηλό ενδιαφέρον του κοινού για ταινίες με οικολογικές καταστροφές, ακόμα και αν αυτές στηρίζονται σε πραγματική ιστορία. Αποτέλεσμα, budget 110 εκατομμύρια δολάρια, κέρδη μόλις 46 εκατομμύρια δολάρια και απώλειες 64 εκατομμύρια δολάρια. Νούμερο 6, X-Men Dark Phoenix. Και όμως, παιδιά, η ταινία που θα έκλεινε σεναριακά το σύμπαν, το X-Men σύμπαν της 21st Century Fox, κανείς δεν περίμενε πως θα το έκλεινε και οικονομικά τελικά. Και αυτό γιατί, παιδιά, η μέτρια ταινία που παρουσιάστηκε στο κοινό το 2019 δεν έπεισε ποτέ κανένα. Τα πήγε τόσο χάλια, παιδιά, που ακόμα και μετά από τη μεταβίβαση των μετοχών από την 21st Century Fox στην Disney, η χασούρα αυξανόταν αντί να μειώνεται. Το αποτέλεσμα, budget 200 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ, κέρδη μόλις τα μισά από αυτά, οπότε απώλειες 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά σας φταίει η Disney και το μονοπόλιο της. Νούμερο 7, Green Lantern. God damn, that's beautiful. Η ταινία Green Lantern, παιδιά, είναι το ζωντανό παράδειγμα του σημερινού Hollywood. Μια ταινία, παιδιά, που πρώτα σχεδιάστηκε η αφίσα της, μετά ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της και μετά γράφτηκε το σενάριό της. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Ryan Reynolds που πρωταγωνίστησε σε αυτή την ταινία. Παρ' όλα αυτά, η ταινία θα μπορούσε να είχε βγάλει τα χρήματά της εάν δεν υπερφόρτωναν το budget της ανέτια. Τι διάλογο, το ελληνικό κράτος την έφτιαξε. Αποτέλεσμα, παιδιά, budget 200 εκατομμύρια δολάρια, κέρδη μόλις 100 εκατομμύρια
δολάρια, οπότε απώλειες 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ, δεν νομίζετε? Πάλι καλά που σου είχε ο Deadpool, Ryan. Μην το πεις ούτε του παπά. Νούμερο 8, King Arthur, Legend of the Sword. Ο γνωστός ηθοποιός αλλά και πρωταγωνιστής, παιδιά, Charlie Hunnam, δήλωσε μετά την κυκλοφορία της ταινίας: «Δεν θα μπορούσα να είμαι στο κέντρο αυτού του πράγματος εάν δεν γνώριζα ότι όλα πήγαν εντελώς στραβά». Και όντως, παιδιά, όλα πήγαν στραβά. Η ταινία, παιδιά, πέρασε από 1000 κύματα. Χρειάστηκαν άπειρα reshoots, χρειάστηκαν 2 επιπλέον χρόνια παραγωγής για να λυθούν προβλήματα που υπήρχαν από το 2011. Να σημειωθεί ότι η ταινία κυκλοφόρησε το 2017. Τι φτιάχνατε ρε 6 χρόνια, το Lord of the Rings φτιάχνατε? Η αλήθεια είναι, παιδιά, πως μετά την προβολή της, τότε που την είχα δει δηλαδή, είχε καρφωθεί στο μυαλό μου ένα τεράστιο κρίμα. Και αυτό γιατί, παιδιά, είναι κρίμα να σπαταλάς μια τόσο πολύ ωραία εναλλακτική ιδέα της κλασικής ιστορίας του βασιλιά Αρθούρ. Το αποτέλεσμα 6 ολόκληρων χρόνων δημιουργίας, παιδιά, budget 175 εκατομμύρια δολάρια, έσοδα μόλις 55 εκατομμύρια δολάρια και απώλειες 120 εκατομμύρια δολάρια. Κρίμα ο κόπος, ρε παιδιά. Νούμερο 9, The Lone Ranger. Μια ταινία που μοιάζει σαν κάποιος να την είχε καταραστεί εξ αρχής. Η παραγωγή της σταματούσε και ξεκινούσε συνεχώς. Ακυρώθηκε εντελώς το 2011 λόγω ανησυχίας του συνεχώς αυξανόμενου budget, όμως λίγο καιρό μετά ξαναξεκίνησε. Η ταινία αντιμετώπιζε και σεναριακά προβλήματα και στην ουσία, παιδιά, είχε καταδικαστεί από κριτικούς αλλά και από το κοινό πριν καν βγει σε κυκλοφορία. Τι κι αν πρωταγωνιστούσε ο πασίγνωστος και πολύ αγαπημένος σε όλους, θα έλεγα, Johnny Depp, η παρτίδα, παιδιά, δεν σώθηκε με τίποτα. Αποτέλεσμα, budget 215 εκατομμύρια δολάρια, κέρδη μόλις 110 εκατομμύρια δολάρια και απώλειες 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Νούμερο 10, Mortal Engines. Το τρέιλερ της ταινίας, παιδιά, έγραφε, βασικά το φώναζε, ότι είναι ένα project του Peter Jackson. Ένα project πολλά υποσχόμενο που ήταν και βασισμένο το σενάριό του σε πολύ επιτυχημένη νουβέλα. Το Mortal Engines βγήκε στους κινηματογράφους το 2018 και δεν τράβηξε καθόλου το κοινό. Και ενώ, όπως σας είπα στην αρχή, ότι το τρέιλερ φώναζε ότι η ταινία ήταν ένα δημιούργημα του Peter Jackson, τώρα άμα μπείτε στο IMDb, στους δημιουργούς λέει άλλα ονόματα. Τι έγινε, Peter Jackson, βγάλαμε την ουρά μας απ' έξω? Αποτέλεσμα του Mortal Engines, παιδιά, budget 100 εκατομμύρια δολάρια, έσοδα μόλις 83,7 εκατομμύρια δολάρια και απώλειες ύψους 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρω, το ποσό δεν είναι μεγάλο, αλλά, παιδιά, η ταινία ήταν του Peter Jackson. Ακόμα και αν τώρα γράφει άλλο όνομα στους δημιουργούς. Peter Jackson, παραδέξου το, απέτυχες. Αυτά ήταν, λοιπόν, τα top 10 blockbusters που απέτυχαν να βγάλουν τους δημιουργούς τους ασπροπρόσωπους. Εάν τώρα εσείς ξέρετε κάποιες άλλες ταινίες που δεν τις συμπεριέλαβα σε αυτό το βίντεο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Επίσης, εάν έχετε δει κάποια από τις ταινίες που αναφέραμε στο σημερινό βίντεο, θα ήθελα να μου γράψετε την εμπειρία σας κατά την προβολή της. Ήτανε καλή, ήτανε κακή, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, πιστεύετε πως άξιζε αυτήν την αποτυχία ή όχι? Γράψτε μου. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτό το βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.